Συνταγή για παστίτσιο. Οικομαγειρέματα.gr. Η συνταγή γίνεται σε τρεις φάσεις. Πρώτα, φτιάχνουμε τη σάλτσα του κιμά και τη βεσαμέλ. Δείτε πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο για το πώς να τα φτιάξετε. Έπειτα, φτιάχνουμε το μείγμα μακαρονιών και τέλος ασχολούμαστε με το στήσιμο του παστίτσιου. Τελικά για το μείγμα μακαρονιών. Μια συσκευασία μακαρόνια για παστίτσιο, 250 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 1 αυγό ή 2 άσπραδια. Μία κούπα νερό από αυτό που βράσατε τα μακαρόνια, μία κουταλιά βούτυρο, γάλακτος κατά προτίμηση. 2-3 κουταλιές γιαούρτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγη από τη βεσαμέλ. Αρχικά, φτιάξτε τη σάλτσα του κιμά, δείτε πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Έπειτα, φτιάξτε τη κρέμα μπεσαμέλ, δείτε πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Σε ευρύχωρη κατσαρόλα και σε δυνατή φωτιά, βάλτε τουλάχιστον 4 λίτρα νερό. Αφού έρθει σε βρασμό, προσθέτετε 2 κουταλιές σούπα σαλάτι και καθώς κοχλάζει, ρίξτε τα μακαρόνια μέσα. Ανακατέψτε τα, να μπουν σιγά σιγά όλα κάτω από το νερό που βράζει. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το χρόνο βρασμού που υπάρχουν πάνω στη συσκευασία. Σουρώστε τα μακαρόνια, αφού κρατήσετε μια κούπα από το νερό του βρασμού. Βάλτε τα πάλι πίσω στην κατσαρόλα, ρίξτε το βούτυρο και, με κυκλικές κινήσεις, ανακατέψτε να λιώσει και να μείνει πάνω τους. Προσθέστε τη φέτα, το γιαούρτι, τα αυγά και άσπραδια, ελαφρώς φτυπημένα. Την κούπα με το νερό του βρασμού που κρατήσατε και το πιπέρι. Ανακατέψτε, πάρτε μια-δύο κουτάλες από την μπεσαμέλ, ρίξτε μέσα στο μείγμα και ανακατέψτε. Ρίξτε σε ταψί το πλούσιο μείγμα των μακαρονιών. Απλώστε με προσοχή, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν κενά. Στη συνέχεια, ρίξτε πάνω από τα τακτοποιημένα μακαρόνια τον κιμά και απλώστε σε όλη την επιφάνεια. Συνεχίστε ρίχνοντας την μπεσαμέλ. Προσέξτε να μην αφήσετε ακάλυπτο κανένα σημείο. Τελειώστε πασπαλίζοντας με κεφαλοτήρι. Βάλτε το φαγητό σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς της αντιστάσης και ψήστε για 1 ώρα. Ελέγξτε το εκεί γύρω στα 50 λεπτά, γιατί κάποιοι φούρνοι είναι πιο ζεστοί από όσο δείχνουν οι ενδείξεις τους. Όταν ροδοξηθεί, βγάλτε το, ακουμπήστε το μπάγκο και αφήστε το να πάρει μια-δυο ανάσες.